Σε αυτό το βίντεο σας δείχνουμε το Nokia Lumia 710, το δεύτερο κινητό με Windows της Nokia. Κοιτάξτε εδώ τα Live Tiles και τη δεύτερη επέκταση της αρχικής οθόνης με όλες τις εφαρμογές. Ξεκινάμε να κάνουμε μια κλίση, βλέποντας τις κλίσεις από το ιστορικό μας, πληκτρολογούμε σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορούμε να σβήσουμε αριθμούς, μπορούμε να δούμε τις επαφές μας από διάφορες πηγές. Για παράδειγμα, εδώ συγκεντρώνονται επαφές από όλους αυτούς τους λογαριασμούς, Windows Live, Outlook, Google Mail κλπ. Σε αυτό το ζωντανό τουβλάκι βλέπετε τις ενημερώσεις, τα status updates, τα tweet, οτιδήποτε έχουν κάνει οι επαφές μας σε διάφορα site κοινωνικής δικτύωσης. Και μπορούμε κατευθείαν να ακολουθήσουμε τις παραπομπές τους. Ενεργοποιείται ο Internet Explorer. Για να διαβάσουμε το κείμενο κάνουμε διπλό tap και προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος της οθόνης. Αλλάζουμε τον προσανατολισμό για να διαβάζουμε περισσότερο κείμενο στην ίδια οθόνη. Εδώ βλέπετε το Live Tile που λέγεται εγώ, όπου μπορείτε βεβαίως να προσθέσετε μια φωτογραφία και να δείτε όλα τα status update ή τα tweet ή τα instant message τα οποία έχετε κάνει στα δίκτυα στα οποία συμμετέχετε εσείς, να δείτε τα mentions που γίναν σε εσάς ή τις απαντήσεις, τα μηνύματά σας. Αν έχετε λογαριασμό στο Xbox Live, θα μπορείτε να συνδέσετε το avatar σας εδώ και να δείτε τα score σας σε διάφορα παιχνίδια. Βεβαίως μπορείτε να κατεβάσετε παιχνίδια από το Marketplace, δηλαδή το κατάστημα εφαρμογών της Microsoft. Για να δημιουργήσετε το avatar, να το μορφοποιήσετε, χρειαζόσαστε τα Xbox Live Extras από το Marketplace. Εδώ βλέπουμε μία χρήσιμη εφαρμογή από την Nokia, όπου μας προτείνει εφαρμογές, χρήσιμες εφαρμογές σε διάφορες κατηγορίες. Μπορείτε να ταρακουνήσετε το κινητό σας και να αλλάξετε τις προτάσεις. Βλέπετε εδώ άλλαξε η προτινόμενη εφαρμογή. Ο Internet Explorer είναι το πρόγραμμα πλοήγησης. Πληκτρολογούμε διευθύνσεις κυρίως αλλάζοντας προσανατολισμό του τηλεφώνου. Βλέπετε ότι ενεργοποιούνται οι προτάσεις από προηγούμενες επισκέψεις και επισκεπτόμαστε βεβαίως το Tech.gr. Πάλι διπλό tap του τηλεφώνου. Αυτό είναι κάτι που θα το κάνετε συχνά. Θα δείτε κάτω στο κάτω μέρος του τηλεφώνου είναι τρία χρήσιμα πλήκτρα. Το πλήκτρο των Windows, το σηματάκι με τη σημαία που σας επαναφέρει πάντα στην αρχική οθόνη. Μια άλλη χρήσιμη εφαρμογή της Nokia είναι το Nokia Drive, το οποίο εντοπίζει τη θέση σας και μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλους τους πιθανούς προορισμούς. Θα σας δείξει την απόσταση που σας χωρίζει και θα με φωνητική πλοήγηση θα σας καθοδηγήσει. Οι χάρτες εμφανίζονται σε 2D και 3D και μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση της διαδρομής, έτσι όπως εμφανίζεται με μπλε γραμμή στο χάρτη. Εκτός από το Nokia Drive θα δείτε και τους χάρτες της Nokia, όπου πάλι επάνω στο χάρτη θα εστιάσετε στη θέση σας ή όπου θέλετε για να βρείτε ενδιαφέροντα σημεία για δημοφιλείς προορισμούς. Εδώ κάνουμε μια αναζήτηση για δημοφιλείς προορισμούς. Δημοφιλείς τοποθεσίες. Η ταχύτητα εξαρτάται προφανώς από το δίκτυο αφενός μεν, αφετέρου είναι νομίζω από τις πιο βαριές εφαρμογές των εφορτών οι χάρτες και μάλιστα τη δορυφορική έκδοσή τους. Βλέπετε σημεία ενδιαφέροντος και μάλιστα με αστεράκια που υποδηλώνουν την κριτική των χρηστών που το χρησιμοποιούν. Προτάσεις για φαγητό και ποτό, προτάσεις ψυχαγωγίας,
ακόμα και εμπορικά καταστήματα ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία μετακίνησης. Εδώ βλέπουμε πόσους λογαριασμούς μπορείτε να φέρετε στο κινητό σας τηλέφωνο από οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε πρόκειται για webmail είτε για άλλους λογαριασμούς. Το πιο δημοφιλές lifestyle θα αποδειχθεί αυτό με τις επαφές και τις ενημερώσεις από τους φίλους σας. Μπορείτε να φέρετε πραγματικά από πάρα πολλές υπηρεσίες, όχι όλες, αν και υπάρχει δυνατότητα για τη σύνθετη ρύθμιση. Facebook, LinkedIn, Twitter. Δεν έχουμε δει ακόμα το Google Plus, αλλά ίσως να είναι δυνατή η ρύθμιση του. Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσθήκη στα κινητά Windows που τα διαφοροποιεί είναι το Mobile Office. Μπορείτε εδώ να έχετε έγγραφα, σημειώσεις με την πολύ ωραία εφαρμογή το OneNote, στο οποίο μπορείτε να στο ίδιο αρχείο να τηρείτε σημειώσεις πληκτρολογώντας αφενός, κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο σε ένα μικρό κινητό τηλέφωνο. Μπορείτε όμως να κάνετε και ηχογράφηση. Και επίσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να ενθέσετε φωτογραφίες στο ίδιο σημείωμα. Εδώ τώρα για παράδειγμα ξεκινάμε πληκτρολογώντας μία λέξη και ενεργοποιούμε την ηχογράφηση, το μικρόφωνο, για να ενθέσουμε εδώ ό,τι ακούστηκε, ό,τι είπαμε. Μπορούμε επίσης να ενεργοποιήσουμε την κάμερα με πληροφορίες θέσης και να ενθέσουμε τη φωτογραφία αυτή πάλι μέσα στο ίδιο σημείωμα. Ή να πάρουμε φωτογραφίες από τα άλμπουμ μας. Έχουμε βασικές επιλογές για τη μορφοποίηση του κειμένου στο OneNote, όπως και στο Word ή στο Excel ή στο PowerPoint που περιλαμβάνονται στο ίδιο κινητό τηλέφωνο. Και μετά να τα ανεβάσουμε απευθείας στο SkyDrive ή να το κοινοποιήσουμε με email σε κάποια από τις επαφές μας. Ομοίως έχουμε και το Word Mobile, το Excel Mobile και το PowerPoint Mobile. Επίσης με βασικές επιλογές μορφοποίησης όπως είναι η ταξινόμηση των δεδομένων. Μια συχνή ενέργεια σε ένα φύλλο εργασίας. Μπορείτε ακόμα να εισάγετε και γραφήματα στο Excel Mobile. Εδώ βλέπετε το PowerPoint Mobile, πώς γίνεται η εναλλαγή στα slide. Και όλα αυτά μπορείτε να τα ανεβάσετε για παράδειγμα στο χώρο σας, στα 25 GB τα οποία σας παραχωρεί η Microsoft μαζί με κάθε λογαριασμό SkyDrive. Λογαριασμούς που αποκτάτε αυτόματα με την εισαγωγή σας με τα στοιχεία στο Windows Live. Πολύ ενδιαφέρουσα και ο τρόπος που χειριζόμαστε τις φωτογραφίες. Όποιος επιλέγεται για τα αγαπημένα τελικά θα φτιάξουν στα μέτρα σας το κινητό σας τηλέφωνο. Με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου back βλέπετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν. Έχετε φυσικά ημερολόγιο με ατζέντα και εκκρεμείς εργασίες, προγραμματισμένες εκδηλώσεις με πολλές επιλογές.
με το πλήκτρο Windows επανερχόμαστε στην αρχική οθόνη και μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση για ό,τι υπάρχει στο τηλέφωνο αλλά και στο marketplace. Πράγμα που σημαίνει ότι αν αναζητάτε κάτι που εκτελεί μια λειτουργία και δεν το βρείτε στο τηλέφωνό σας ανάμεσα στα app που ήδη έχετε κατεβάσει, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και στο marketplace για να βρείτε σχετικά. Εδώ για παράδειγμα ψάχνουμε μια εφαρμογή που έχει ένα πιο όμορφο παγκόσμιο ρολόι. Επιλέγουμε εγκατάσταση, γίνεται η λήψη αυτής της μικροεφαρμογής και εγκαθίσταται στη λίστα που είναι ταξινομένη αλφαβητικά στη δεύτερη αρχική οθόνη. Και ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή που στην προκειμένη περίπτωση κατεβάσαμε και εγκαταστήσαμε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είδατε ότι με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου back είχαμε πρόσβαση σε όλα τις εφαρμογές που έτρεχαν εκείνη τη στιγμή. Θα περάσετε πολλή ώρα στο marketplace. Φυσικά ξεχάσαμε να σας πούμε ότι μπορείτε να κάνετε μεταφορά των επαφών σας με Bluetooth και είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνετε σε αυτό το τηλέφωνο. Εδώ ήταν για τις ανάγκες του βίντεο η προσπάθεια, δεν μεταφέραμε επαφές. Στην κάμερα θα δείτε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να αποφασίσετε είναι αν θα προστίθετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση από την οποία γίνεται η λήψη των φωτογραφιών ή το βίντεο. Και εδώ βλέπετε τις βασικές ρυθμίσεις που δίνει για την κάμερα είτε κατά τη λήψη φωτογραφιών είτε κατά την λήψη βίντεο. Το ISO, ο κορεσμός του χρώματος, η ανάλυση. Έτσι βλέπετε την πρόσβαση στις ρυθμίσεις είτε στην κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών είτε για τη λήψη βίντεο. Στο marketplace θα δείτε την κολεξιόν της Nokia με επιλεγμένες εφαρμογές και την κριτική τους. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε εφαρμογή αλλά και εφαρμογές από τον ίδιο προγραμματιστή και να κοινοποιήσετε με μήνυμα το ενδιαφέρον σας για μία εφαρμογή σε φίλους. Βλέπετε ότι μπορείτε να πληκτρολογείτε και σε όρθια θέση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο βολικό όσο αν αλλάζετε τον προσανατολισμό του τηλεφώνου. Βλέπετε και κάποιες άστοχες κινήσεις που δεν μπορεί παρά να κάνει ένας χρήστης smartphone με οθόνη αφής. Αριστερά και δεξιά, ψάχνεις να βρεις τι ενεργοποιεί τι. Δωρεάν εφαρμογές, νέες εφαρμογές, κατηγορίες ενδεχομένως αν υπάρχουν, υποκατηγορίες. Βλέπετε εδώ πόσες πολλές κατηγορίες εφαρμογών υπάρχουν στο marketplace. Για να κάνετε πιο στοχευμένη την αναζήτηση. Αν και μπορείτε να κάνετε ελεύθερη αναζήτηση. Θα περάσετε πολλές ώρες παίζοντας Angry Birds, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα, υπάρχει και στα Windows. Μπορείτε να δοκιμάσετε παρεπιπτόντως τις εφαρμογές, ακόμα και αν διατίθεται επιπληρωμή. Εδώ βλέπετε τα σκορ σας και τα επιτεύγματά σας στις διάφορες εφαρμογές, τα Xbox Live Extras.
Και κάπου εδώ τελειώνει η παρουσίαση του Nokia Lumia 710 που μας άφησε αρκετά καλές εντυπώσεις. Ελπίζουμε η επιδότηση από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας να είναι αρκετή ώστε να θεωρήσετε ότι αυτό το τηλέφωνο είναι προσιτό. Αναμένουμε ένα ακόμα μοντέλο κινητού Nokia με Windows, το Nokia Lumia 610, το οποίο θα είναι ακόμα πιο οικονομικό. Υπάρχει και το Nokia Lumia 800 που είναι σημαντικά ακριβότερο κατά 200 ευρώ με το Lumia 710 και ένα ακόμα ακριβότερο που αναμένεται να έρθει στην ελληνική αγορά, το Lumia 900 με ακόμα πιο πολλές δυνατότητες αλλά και για υψηλότερα βαλάνια. Εδώ βλέπετε μια αναζήτηση για φίλους και μηνύματα από το δίκτυο του Xbox Live. Εδώ μεταξύ κοντεύει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Angry Birds. Έστω και δοκιμαστικά μπορούμε να παίξουμε, γιατί είναι ένα app που κοστίζει περίπου 3 ευρώ. Όπως και οι περισσότερες εφαρμογές στο Marketplace, κοστίζουν από 79 λεπτά μέχρι 3 ευρώ είναι σύνηθες. Καλή διασκέδαση.